Πάντα όλες οι αστικές κυβερνήσεις αξιοποιούσαν τους κρατικούς προϋπολογισμούς ως μοχλούς αναδιανομής του παραγόμενου πλούτου υπέρ των οικονομικά ισχυρών και σε βάρος της εργατικής τάξης των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Κατά συνέπεια και αυτός του 2024 είναι ένας βαθιά αντιλαϊκό κατασκεύασμα, εκτοξεύοντας τη φορολογία, προβλέποντας νέα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα και ακόμη μεγαλύτερους δημοσιονομικούς περιορισμούς που δύσκολα μπορεί να κρυφτεί και να παραπλανήσει για το αντίθετο. Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση με απίθμενο θράσος πουλάει το παραμύθι της σημαντικής αύξησης φορολογικών εσόδων για το 2023 χωρίς να αυξηθούν οι φόροι και πραγματικά θέλει ακόμα μεγαλύτερο θράσος να υπόσχεται πάλι για το 2024 ανάπτυξη για όλους. Πραγματικά γελάει και το παρδαλό κατσίκι που λέει ο λαός όταν αποδεδειγμένα ο λαός πλήρωσε για αυτή την ανάπτυξη το πρώτο εννιάμηνο του 23 πάνω από 17 δισεκατομμύρια για ΦΠΑ και περισσότερα από 15 δισεκατομμύρια για άμεσους φόρους, ενώ ακόμη περισσότερα προβλέπονται για το 2024 και από την άλλη βέβαια ο κύκλος εργασιών του πρώτου εξαμήνου το 2023 για 143 εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες ήταν 45 δισεκατομμύρια ευρώ, λίγο λιγότερα από τα έσοδα που προβλέπει ο προϋπολογισμός από τους έμεσους και ειδικούς φόρους του 2024. Από έσοδα πράγματι ξεχυλίζουν τα κρατικά ταμεία, αλλά από τη στιγμή φορολογία των λαϊκών στρωμάτων και την ίδια στιγμή αρνείστε να επαναφέρετε τον 13ο και 14ο μισθό και σύνταξη. Αρνείστε να ικανοποιήσετε το αίτημα των αυτοαπασχολούμενων για αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Αρνείστε να κάνετε δεκτές τις τροπολογίες του ΚΚΕ με αυτές τις προτάσεις. Τσακίζετε το λαό εις το διηνεκές για να εξασφαλίσετε στους λεγόμενους επενδυτές ζεστό κρατικό χρήμα, φιλικό περιβάλλον με φθηνή εργατική δύναμη, φοροαπαλλαγές και επιχορηγήσεις από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου Ανάκαμψης, του ΕΣΠΑ και του Πράσινου Ταμείου, για να φέρετε σε πέρας τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη μετάβαση, στηρίζοντας τις επιδιώξεις των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και τον σιδερένιο νόμο του κέρδους. Το μαρτυράει η ακρίβεια που καλπάζει στα τρόφιμα, στο ηλεκτρονικό ρεύμα, στα καύσιμα, στα απλησίαστα ενίκια και τις δόσεις δανείων που συνεχώς αυξάνονται, τα υπέρογκα έξοδα για τροφεία, για αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Οι κουσουρεμένοι μισθοί που με δυσκολία καλύπτουν τις πρώτες μέρες του μήνα, τα νοσοκομεία που είναι στα όρια της συντριβής, με κλινικές να βάζουν λουκέτο, χειρουργία να αναστέλλονται, θεραπείες να αναβάλλονται, τα κοντέινερ στα σχολεία που στηβάζουν 25 και 30 μαθητές κάτω από άθλιες συνθήκες, η συρρήκνωση του αγροτικού εισοδήματος από το υψηλό κόστος παραγωγής, τις πλημμύρες, την ξηρασία, χωρίς να αναπληρώνεται, το κόψιμο της βασικής ενίσχυσης για τους αγρότες πάνω από 20% ως αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης του 21 στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, όπως ομολόγησε ο ίδιος ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης απαντώντας σε ερώτηση του ΚΚΕ. Αυξάνεται συνεχώς τις πολεμικές νατοικές δαπάνες, απογυμνώνοντας την αμυντική θωράκιση της χώρας για να στηρίξετε και να συμμετάσχετε στους πολεμικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ ΝΑΤΟ Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συμμετάσχετε στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού, προσυπογράφοντας την μετατροπή της Σούδας σε ορμητήριο των μακελάριδων που μόνο σε περιπέτειες και συμφορές εμπλέκει τον ελληνικό λαό και μετατρέπει τη χώρα, το νησί της Κρήτης σε στόχο αντιπίνων και ξέφραγου αμπέλι. Το μαρτυρούν για πολλωστή φορά τα επεισόδια τραμπούκικης και επικυρίαρχης συμπεριφοράς στην πόλη των Χανίων σε δύο ανήλικες μαθήτριες, χαστουκίζοντας και γροθοκομπώντας τις από αμερικανονατοικούς στρατιώτες αεροπλανοφόρου που κατέπλευσε πριν λίγες μέρες στο λιμάνι της Σούδας. Ο κρατικός προϋπολογισμός για την τοπική διοίκηση συνεχίζει να στραγγαλίσει τα οικονομικά των Δήμων, θυσιάζοντας έργα και υποδομές για το λαό στο βωμό των προτεραιοτήτων του κεφαλαίου και των ματωμένων πλεονασμάτων.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις παραμένουν παγωμένες εδώ και δεκαετίες στα ίδια ποσά. Ενισχύεται η λογική αύξηση των ιδίων εσόδων μέσω της ανταποδοτικότητας σε όλες σχεδόν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, άρα κυνήγι ίσπραξης φόρων και τελών από τους δημότες, τροφεία και άλλες εισφορές. Μπορεί η ΚΑΠ να αυξάνονται κατά 173 εκατομμύρια ευρώ το 2024 σε σχέση με το 2023, καλύπτοντας κύρια αυξήσεις μισθών. Συνεχίζεται όμως η μη απόδοση των θεσμοθετημένων πόρων και η παρακράτηση προηγούμενων ετών προς την τοπική διοίκηση. Χρήματα που έχουν πληρώσει οι δημότες μέσω της φορολογίας. Η χρηματοδότηση συνεχίζει να μην επαρκεί για το λειτουργικό κόστος των Δήμων, για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ούτε για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων, ούτε και προβλέπεται καμία μέρημνα για νέα σύγχρονα ασφαλή σχολεία για να σταματήσει το έσχος των προκάτ και των κοντέινερ. Με τα ίδια ψίχουλα χρηματοδοτείται και το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, καθώς και την πυροπροστασία στους Δήμους, χωρίς να εξασφαλίζεται ούτε στο ελάχιστο η πρόληψη από πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμούς. Είναι η συνέχεια της κεντρικής πολιτικής, Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβερνήσεων των οικονομικά ισχυρών που δεν θεωρούν επιλέξιμα ζωτικά έργα αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής και αντισεισμικής προστασίας. Είναι η πολιτική κόστους ωφέλους που απένταξε από το Ταμείο Ανάκαμψης σημαντικά αντιπλημμυρικά και εγκυοβελτικά έργα στην Ιεράπετρα, στην Αμφιλοχία, στο Λουτράκι, στο Ωραιόκαστρο και σε άλλες περιοχές, επιβεβαιώνοντας ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα υπερμνημόνιο όπου τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα και οι ανάγκες όχι μόνο δεν χωράνε, αλλά είναι και προαπαιτούμενο η διαρκή συντριβή τους για να πιάνονται τα ορόσημα της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Αυτή η πολιτική αφήνει στην απόλυτη εγκατάλειψη και τους σεισμόπληκτους του Αρκαλοχωρίου μετά από 2 και πλέον χρόνια σεισμού, όπου από τις 2.428 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για έκδοση άδειας επισκευής, έχουν εκδοθεί μόνο 40, επιρρύπτοντας με θράσος η κυβέρνηση την ευθύνη στους πληγέντες και όχι στη δική της επιλογή να τους εγκαταλείψει. Και ενώ απειλείται η ανθρώπινη ζωή και χρειάζονται άμεσα μέτρα ολοκληρωμένων αντιπλημμυρικών, αντιπυρικών έργων, μέτρων αντισεισμικής θωράκισης, ενώ έχουν αυξηθεί οι λαϊκές ανάγκες για πρόσβαση των παιδιών στους παιδικούς βρεφικούς σταθμούς, στα ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, η κυβέρνηση, όπως και όλες μέχρι σήμερα, συνεχίζει τη μη απόδοση των θεσμοθετημένων πόρων. Με βάση τον νόμο του Καλλικράτη, που προβλέπει πώς υπολογίζονται οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι, η απόδοσή τους, για παράδειγμα, το 2024 θα πρέπει να ήταν για τους Δήμους 8,5 δις, ενώ τώρα δίνει μόλις 2,224 δις για Δήμους, ενώ στις περιφέρειες, ενώ πρέπει να δίνει 1,5 δισεκατομμύριο, δίνει 730 εκατομμύρια. Αυτή η πολιτική της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης, την οποία υπηρετούν διαχρονικά όλα τα κόμματα στην τοπική διοίκηση, οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση τομέων και υπηρεσιών. Και αυτό τον στόχο υπηρετεί και η πρόθεση της κυβέρνησης να φέρει νομοσχέδιο στη Βουλή για τη συγχώνευση των 126 δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης, ολοκληρώνοντας το έγκλημα της πλήρους εμπορευματοποίησης του νερού. Κλείνοντας, δεν υπάρχει κεφάλαιο και υποκεφάλαιο του νέου προϋπολογισμού που να μην επιβεβαιώνει ότι για να κερδίσει έστω και μία ανάσα ο λαός, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο τα κέρδη του, να δυναμώσει η σύγκρουση με την αντιλαϊκή πολιτική σε όλες τις εκδοχές της για την ικανοποίηση των πραγματικών λαϊκών αναγκών. Και αυτό είναι που διαπερνά τις προτάσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας σήμερα σε μία πορεία ανατροπής της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, κατοχυρώνοντας με τη βούληση του λαού τη νέα κοινωνία της εργατικής λαϊκής εξουσίας. Ευχαριστώ.